Γεια σας. Σήμερα θα δούμε κάποιες θηλίτσες, κάποιες θηλιές, κάποια ποδαράκια, κάποια άριχτα που δίνουν μία όψη ανάγλυφης στο πλεκτό μας. Και αυτές οι θηλιές, οι βελονιές δεν είναι δύσκολες. Όπως βλέπετε, δίνουν μία άλλη όψη στο πλεκτό μας. Υπάρχουν και τα άριχτα ανάγλυφα, υπάρχουν τα ποδαράκια τα ανάγλυφα, υπάρχουν και τα μισά ποδαράκια τα ανάγλυφα. Όπως επιθυμείτε το κάνετε. Εγώ έχω κάνει το δείγμα, ως συνήθως, τις 15 μου αλυσιδίτσες και έχω δουλέψει 2 σειρές με ποδαράκι. Τώρα αρχίζω το κυρίως μέρος για να περάσω στο ποδαράκι το ανάγλυφο. Δουλεύω τις 3 μου αλυσιδίτσες, δουλεύω ένα κανονικό ποδαράκι. Εδώ στην αρχή αρχίζω με το κανονικό του ποδαράκι και κάνω ένα ζετέ, αρχίζοντας να κάνω ποδαράκι κανονικό. Μόνο που αυτή τη φορά βάζω, κατά αυτόν τον τρόπο περνώ το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή από εδώ, την περνώ από εδώ κάτω και δουλεύω κανονικά το ποδαράκι μου. Συνεχίζω στο επόμενο ποδαράκι, βάζω κατά αυτόν τον τρόπο το βελονάκι μου, ρίχνω, κάνω ένα ζετέ, ρίχνω την κλωστή μου, περνάω εδώ κάτω, παίρνω τη θηλιά μου και δουλεύω όπως δουλεύω το κανονικό μου το ποδαράκι, 2-2 τις θηλίτσες μου. Ξανά στο επόμενο βάζω εδώ κάτω, παίρνω το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω εδώ πάνω, κάνω ένα ζετέ και δουλεύω κανονικά ένα ποδαράκι, 2-2 τις θηλίτσες μου. Ξανά κάνω ένα ζετέ όπως κάνω στο ποδαράκι τα κανονικά, αντιγυρνώ την κλωστή μου στο τσιγκελάκι, παίρνω κατά αυτόν τον τρόπο το τσιγκελάκι στην θηλιά, παίρνω την κλωστή μου και τώρα πάω να δουλέψω κανονικό, συγγνώμη δεν το πήγα καλά αυτό, το ξανακάνω γιατί κάνω ένα ζετέ, παίρνω το ποδαράκι εδώ, το τσιγκελάκι εδώ, παίρνω την θηλιά, την κλωστή και δουλεύω κανονικό ποδαράκι. Ξανά ένα ζετέ, βάζω στο επόμενο ποδαράκι κατά αυτόν τον τρόπο το τσιγκελάκι. Όπως βλέπετε, παίρνω από εδώ, από την κάτω μεριά, που είναι εκεί που είναι ακριβώς το ποδαράκι, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω επάνω και δουλεύω 2-2 τις θηλίτσες μου όπως δουλεύω με το κανονικό το ποδαράκι. Ξανά ένα ζετέ, στην επόμενη θηλίτσα βάζω εδώ, σε αυτό το σημείο, παίρνω την σγελάκι μου, παίρνω την κλωστή, παίρνω εδώ μπροστά και δουλεύω 2-2 τις θηλίτσες μου όπως κάνω κανονικά με το κανονικό το ποδαράκι. Ξανά δηλίγω την κλωστή στο τσιγκελάκι μου, περνάω εδώ κάτω το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή και την δουλεύω κανονικά όπως δουλεύω ένα κανονικό ποδαράκι. Η διαφορά είναι ότι βάζω το τσιγκελάκι στο κάτω μέρος της θηλιάς και όχι στο επάνω όπως κάνω συνήθως. Και όπως βλέπετε εδώ γίνεται μία πλεξουδίτσα. Αρχίζει, δημιουργείται μία πλεξουδίτσα και αυτό δίνει το ανάγλυφο. Λοιπόν ξανά και άλλη μια φορά βάζω εδώ το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή και δουλεύω κανονικά, κατά τα άλλα είναι ένα κανονικό ποδαράκι. Απλώς αλλάζει το που βάζουμε το τσιγκελάκι μας, που το δουλεύουμε. Παίρνω την κλωστή και δουλεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Ξανά ένα ζετέ, βάζω εδώ το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή και συνεχίζω δουλεύοντας ένα κανονικό ποδαράκι.
Τώρα θα σας υπενθυμίσω ότι για όποιον δεν γνωρίζει, δεν θυμάται πώς δουλεύουμε κάποιες βελονιές ή πώς αρχίζουμε, θα βρείτε στο τέλος ή και κατά τη διάρκεια του βίντεο θα δείτε κάποια link που θα σας δείχνουν τα βίντεο τα σχετικά. Λοιπόν, ξανά, ακόμη μια φορά, ρίχνω, κάνω ένα ζετέ εδώ, παίρνω τη δουλειά μου, βάζω εδώ κατά αυτόν τον τρόπο το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή μου και δουλεύω κανονικό ποδαράκι. Ξανά, κάνω ζετέ, τυλίγω την κλωστή εδώ, παίρνω κατά αυτόν τον τρόπο το τσιγκελάκι, παίρνω την κλωστή μου και δουλεύω κατά τα άλλα ένα κανονικό ποδαράκι, δηλαδή δουλεύοντας δύο-δύο τις τυλίτσες μου. Ξανά, και ξανά στο επόμενο. Και το τελευταίο ξανά κάνω ένα ζετέ, άλλο πρώτο τελευταίο. Παίρνω εδώ το τσιγκελάκι μου, παίρνω την κλωστή και δουλεύω κατά τα άλλα ένα κανονικό ποδαράκι. Ακόμη μία φορά, το τελευταίο, για αυτό το γύρο. Ορίστε, έτοιμο. Και τελευταία θηλιά, συνήθως τη δουλεύουμε στην τρίτη αλυσιδίτσα εδώ. Δουλεύουμε ένα κανονικό ποδαράκι. Κλείνουμε συνήθως και ανοίγουμε, αρχίζουμε τη δουλειά μας με ένα κανονικό ποδαράκι. Και όπως βλέπετε, ήδη έχει δημιουργηθεί η θηλίτσα μας, που είναι σαν αυτή εδώ. Και έχουμε εδώ και κάποιες, εδώ φαίνεται καλύτερα οι πλεξουδίτσες που δημιουργούνται. Το πώς θα το δουλέψετε, με ποια σειρά, αν θα είναι ένα λαξ ποδαράκι κανονικό και ανάγλυφο ποδαράκι κλπ, θα τα δείτε, θα σας το λέει το σχέδιο πάνω στο οποίο θα δουλεύετε. Εμείς αυτή τη στιγμή απλώς εγώ έβαλα το ποδαράκι το κανονικό και το ανάγλυφο σε αντίθεση, για να φανεί η αντίθεση των δύο βελονιών. Ελπίζω να σας ήμουν χρήσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά. Γεια σας.